πρόγραμμα εστία που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Ηρακλείου βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Γιώργο Μαυρογιάννη να ξεκαθαρίζει ότι μπορούν να προσθεθούν άλλοι 300 πρόσφυγες στο νησί μας στο πλαίσιο του επίμαχου προγράμματος. Για την Κρήτη παραμένει η αρχική θέση και ο αρχικός αριθμός των 1.100 θέσεων. Με την ΥΠΑ τη Ερμοστία θα συζητήσουμε μέσα στο Νοέμβριο για τον αριθμό τον οποίο θα πάμε. Εμείς έχουμε πει ότι μπορούμε να πάμε μέχρι ένα αριθμό 1.300 ατόμων. Πάντως το κλίμα παραμένει θόλο γύρω από την κατανομή προσφύγων σε όλη τη χώρα και ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν κλειστές δομές όπως το πρώην στρατόπεδο Αρμένων στο Ρέθυμνο. Την ίδια ώρα επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι της τοπικής αυτοδιοίκησης σε σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος εστία από το 2020 και μετά. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα το 2020 με την ΥΠΑ τη Ερμοστία του ΟΗΕ, όπως δηλαδή ήταν μέχρι σήμερα, και μέσα στο 2020 θα υπάρχει μια μετάβαση στις κρατικές υπηρεσίες. Από το 2021 μέχρι το 2027 θα μιλάμε για ένα ανεξάρτητο ταμείο το οποίο θα υπάρχει στη χώρα μας και θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά στη φιλοξενία ασυνόδευτων προσφυγόπλων στο νησί μας μέσω του Ταμείου Ασύλου, ο κ. Μαυρογιάννης επανέλαβε τη θέση της ΠΕΔ Κρήτης για τη φιλοξενία έως 150 προσφυγόπλων σε 5 δομές στο νησί μας. Εμείς μπορούμε να στηρίξουμε ένα αριθμό ατόμων περίπου 125 με 150 άτομα, δηλαδή 5 δομές στην Κρήτη, 2 στο Ηράκλειο και 1 σε κάθε νομό. Με φόντο τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στα νησιά, ο Σταύρος Λιγερός και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, μιλώντας στον 984 και στον Γιώργο Σαχίνη, αναφέρθηκαν στους κινδύνους που ελοχεύουν στη χώρα μας στο πλαίσιο της ερμηνείας της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Η οποία τι λέει, ξέρετε, μπορούν να επιστροφούν μόνο όσοι είναι στα νησιά. Το αποδεχτήκαμε εμείς, Σταύρο. Γιατί ρε παιδιά, μάλιστα. Γιατί πρώτον η Τουρκία το είπε, διότι ξέρει ότι μπουκώνοντας στα νησιά, μας στέλνοντάς μας, αναγκάζεται λόγω των διαμαρτυριών από τους νησιώτες να τους πάει στην υπηρετική Ελλάδα. Άρα σου λέει μετά δεν τους παίρνουν. Αυτοί δεν μπορούν να επιστραφούν πίσω. Εδώ θα μείνουν. Θα γίνει χωματερή ψυχών η Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε μια φάση που αρχίζει πλέον η κυβέρνηση να καταλαβαίνει ότι θα φάει τα μούτρα της. Πλέον το έχουν καταλάβει. Νομίζω ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή προέχει με πήγοντα τρόπο είναι να υπάρξει ένα μήνυμα καταλλαγής, ψυχραιμίας και ευθύνης εκ μέρους των κυβερνώντων. Με απόλυτα δική μας ευθύνη έχουμε επιστρέψει ελάχιστο στην Τουρκία. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 16 μέχρι σήμερα. Ναι. Γιατί στις επιτροπές που εξέταζαν το άσυλο είχαμε βάλει 2 στους 3 να είναι επαγγελματίες προστάτες του προσφυγικού και του μεταναστευτικού.